Πάνω από όλα είναι η υγεία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και, το κυριότερο, που νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Οι ασθενείς εμπιστεύονται και βασίζονται στους γιατρούς τους. Οι γιατροί μας εμπιστεύονται και βασίζονται σε εμάς. Δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτή την αρχή. Ποτέ. Σήμερα η τεχνολογία είναι πιο σημαντική όσο ποτέ για την υγεία. Και η τεχνολογία θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στην υγεία αύριο. Αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε την καλύτερη τεχνολογία. Σήμερα και αύριο. Αναζητούμε τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα της ιατρικής. Τους βοηθούμε να αναπτυχθούν και υιοθετούμε τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες, ώστε να είμαστε σίγουροι πως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με ασφάλεια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Εφαρμόζουμε και ανταλλάσσουμε τις καλύτερες πρακτικές ανάμεσα στα ιατρικά κέντρα μας και το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό μας. Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Πάντα. Νοιαζόμαστε για το πώς νιώθουν οι ασθενείς μας. Γι' αυτό και κάνουμε την κάθε επίσκεψη όσο πιο άνετη μπορούμε. Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και το κυριότερο, γιατί το κάνουμε. Μοιραζόμαστε τη γνώση μας. Η υγεία είναι το πάθος μας. Και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι χρειάζονται.
Καλησπέρα σας από το κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας. Μαζί σήμερα θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον αγώνα για την Α1 Premier Handball Ελλάδος μεταξύ του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και του Aeroman Dynamic. Άλλο ένα εντός έδρας παιχνίδι για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ τώρα είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της φιλοξενούμενης ομάδας Aeroman Dynamic. Πάμε να πούμε το roster του Aeroman, με το νούμερο 1 ο Αθανασίου, νούμερο 3 Τζουβάρας, νούμερο 6 Ρόμπης Αριστοτέλης, νούμερο 9 Κράλης, νούμερο 10 Απαγιάννης, 11 Γιαννούσης, 14 Μπουτκάρης, 16 Γερεμτσουκ, 18 Μισαηλίδης, 21 Σετζένκο, 23 Ονουφιένκο, 25 Κουκουξίδης, 69 Παπαδόπουλος, 13 Πέρασιτς, 5 Τζούλης και 8 Σημάδης. Το πορτής για τον Αεραπόμαν Dynamic, ο κύριος Χρήστος Τζουβάρας. Στο επιτελείο επίσης ο κύριος Χρήστος Μπουτκάρης και ο Θωμάς Ρόμπης. Ολοκληρώνεται τώρα η παρουσίαση του φιλοξενούμενων και είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φαντασμαγωρική παρουσίαση των γηπεδούχων για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε τον Κουκουλά,
επανήλθαμε. Έπρεπε να χαμηλώσουμε δυστυχώς τον ήχο για να προστατέψουμε τη μετάδοση από τα τυχόν δικαιώματα. Πάμε να πούμε και εμείς εν συντομία τα γεγονότα του Ιωνικού που δεν αναφέραμε. Με το νούμερο 2 του Κουλάς Αλέξανδρος, νούμερο 5 Ταουσάνης Ιωάννης, νούμερο 7 Σωτής Αϊβαλιώτης, νούμερο 11 Μελετάκος, νούμερο 12 Μπραουδάκης, νούμερο 13 Σιγκάρης, νούμερο 14 Αποστόλου, νούμερο 17 Βασιλείου Τσάφος, νούμερο 18 Τρίλος, νούμερο 19 Χαντέλης, 21 Βασιλείου, 22 Μπούτος, 24 Ρέλη Χρήστος, 34 Ελοζιέουα, 39 Λιόλιος και 77 Μπαλάσκας. Προπονητής για τον Ελληνικό Αφηδέα, ο κύριος Αρβανίτης Ιωάννης. Έχουμε την έναρξη του αγώνα. Οι πρώτες πάσες μεταξύ των παιχτών, η πρώτη επίδεση θα είναι για τον Ιωνικό Αφηδέα. Τώρα ο Μελετάκος σε ρόλο playmaker, όπως είπαμε, ο σημερινός αγώνας είναι ένα ξεκάθαρο derby με καθόλου την έννοια. Ενώ έχουμε το πρώτο γκολ για τον Ιωνικό Αφηδέα, 1-0, όπως είπαμε, ένα πραγματικό ντέρμπι. Γρήγορα έχουμε το 1-1. Πολύ γρήγορος ρυθμός στις πρώτες δύο επιθέσεις του αγώνα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι με δύο ομάδες που σχεδόν ισοβαθμούν. Για την ακρίβεια, ο Ιωνικός είναι μία θέση πάνω από τον Αεροπό. Έχει μία νίκη περισσότερη. Στην ένα που θέσει ο Ιωνικός του 10ου Αεροπός, καταλαβαίνω και τη σημασία του αγώνα σήμερα εδώ στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας που έχει αρκετό κόσμο. Όπως είπαμε, ο Ιωνικός με 3 νίκες και 8 ήττες και μία ισοπαλία, ενώ ο Αεροπός Mind Dynamic έχει 2 νίκες, μία ισοπαλία και 9 ήττες. Σε περίπτωση που νίκησε ο Αεροπός φτάνει τον Ιωνικό, ενώ σε περίπτωση του Ιωνικού Αφηδέα, νίκησε του Ιωνικού Αφηδέα, αφού δύο νίκες πάνω από τον Αεροπό Mind Dynamic. Καταλαβαίνετε το match ότι και οι δύο ομάδες θέλουν να το κερδίσουμε, ενώ έχουμε το 1-2 από τον Σεντζένκο έγινε το προβάδισμα για τον Αεροπό Mind Dynamic. Ενώ από την αντέρα του πλευρά ο Μελετάκος στο 2-2, περίπου με ίδιο τρόπο που δέχτηκε η ομάδα του τον goal πριν λίγα δευτερόλεπτα, και στις δύο επιθέσεις οι δύο τροματοφύλακες αποκρούσανε, αλλά ήταν πολύ δυνατά τα σουτ των δύο παιχτών και ουσιαστικά αλλοιώθηκε κάπως η δύναμη του σουτ, καταλήγοντας στη συνέχεια στα δίχτυα. Ο Κράλης τώρα. Ο Μισαηλίδης θα κερδίσει ένα φάουλ στη συγκεκριμένη φάση από ένα τράβηγμα. Τώρα υπάρχει λίγο χώρο. Ο Σετζένκο ήταν, όπως είπαμε, πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα ένα σουτ, αλλά ο Σιγκάρης δεν θα καταφέρει να αποκρούσει. Θα βρει την μπαλά, αλλά θα καταλήξει στα δίχτυα. Και έχουμε το 2-3 στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. Σαφώς σε τέτοια μάτς δεν υπάρχει φαβορί και οι δύο ομάδες με μόλις μία νίκη διαφορά, δεν μπορεί κάποιος ξεκάθαρα να πει με σιγουριά ότι υπάρχει φαβορί σήμερα. Είναι από τα μάτς που πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και αυτή η ομάδα που τα θέλει, θέλει περισσότερο την νίκη θα φτάσει και στη νίκη, όπως γίνεται συνήθως. Περιμένουμε λοιπόν έναν αγώνα με πολύ ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα.
σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αφήσουν εύκολους διαδρόμους οι δύο άμυνες. Τώρα έχουμε το επιθετικό φάουλ, άμα κάτι είδα σωστά, που θα κάνει ο Κουκουλάς. Επίθεση εκ νέου για τον αεροπό τώρα, ο Κράλης με την μπάλα. Ο Μισαλίδης ρόλο playmaker. Ο Μισαλίδης, Κράλης, Σεντζένκο μέσα, Παπαγιάννης. Σεντζένκο ένα σουτ εκπληκτικό. Πολύ δυνατό στη γωνία, 2-4. Μελοπάτος. Τώρα θα δώσω στον Κουκουλά. Τρούλος, Μαλάσκας και Βελιχρίστος μαζί με τον Μπούτο μέσα. Αυτοί είναι οι παίκτες αυτή τη στιγμή. Ο Κουκουλάς με μια εξαιρετική ενέργεια θα κάνει το 3-4 για τον Ονικό Φιδέα. Δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον πάγκο του Ιωνικού, ο Αλέξανδρος Κουκουλάς. Μειώνει σε 3-4. Πάρα πολύ ωραίες οι πρώτες επιθέσεις και των δύο ομάδων. Έχουν μπει ζεστοί οι δύο ομάδες. Από τον Σεντζέντο και πάλι είναι εκείνος που θα πάρει την διεξοχή και την επιθέση, αλλά ο Σιγκάρης είναι σε ετοιμότητα, δεν θα αφήσει το γκολ. Τώρα άλλη μια εξαιρετική απόδοση από την άλλη πλευρά, ήταν από τον Βέρεντσικ. Τώρα με αυτά μαρκαρίσματα ένα σουτ, αλλά και πάλι ο Σιγκάρης είναι εκεί για να κάνει μια δεύτερη σειρά απόκριση. Κουκουλάς θα πει στο φάουλ, ήθελε να παίξει γρήγορα για την Ονικό Φιδέα, αλλά το σταμάτησε ο αμυντικός. Ενώ ο Μελετάκος θα πει το σύστημα που θέλει να ακολουθήσει και η ομάδα του. Θέλει τώρα να σοφαρίσει, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να φύγει με 2-3 γκολ διαφορά ο αεροπός στο ξεκίνημα. Θέλει να μπει δυνατά ο Ιωνικός Φιδέα. Θέλει εκείνος να έχει το προβάδισμα, να είναι αυτός που θα οδηγεί το σκορ από την αρχή του αγώνα. Σίγουρα ο Τσαρβανίτης έχει δώσει οδηγίες ότι σε ένα πόσο μάλλον εμπισχύρωση παιχνίδι, εκείνη η ομάδα που θέλει να επιβάλλει το ρυθμό του αγώνα. Τώρα Κουκουλάς και πάλι επενδύει στο φάουλ και έχουμε την πρώτη δύνατη αποβολή στον Ονουφιένκο για τον αεροπό Man Dynamic. Η πρώτη λοιπόν αποβολή. Φτιάξε λίγο την πίνακα με το σχόλ. Τι έχει? Έχει δύο πάλι. Όχι, σωστό είναι. Το χρόνο και τα σκόρ είναι δυνατό. Η επίθεση τώρα για τον Ιωνικό. Βελιχρίστος, ένα σουτ, ποτάρει και έξω του Κουλάς. Μισαηλίδης. Και ο Μισαηλίδης τώρα θα πει με τη σειρά του την επίθεση που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα του. Κράλης. Ακούγεται ο Σεντζένκο. Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ο Τζουβάρας για ένα εύκολο θεωρητικά σούτ, αλλά ο Σιγκάρης
θα κάνει μια εξαιρετική απόκριση πραγματικά. Εξεπαθεί και πανηγυρίζει και όλα στην άλλη άκρη του γηπέδου. Ενώ στην άλλη άκρη του γηπέδου από το Σιγκόρι, ο Τρούλος θα ισοφαρίσει το παιχνίδι 4-4. Κουτσίδης θα κάνει το 4-5. Εκμεταλλεύτηκε εκεί ότι η μπάλα έπειτα από το δοκάρι πήγε προς το μέρος του Κουτσίδη. Τώρα στη γωνία, εξαιρετική εκτέλεση από τον Ελευθέρη Μπούτο. 5-5. Έμεινε ελεύθερος ο εξτρέμ του Ιωνικού και έκανε το 5-5. Αυτή είναι η δουλειά άλλωστε των εξτρέμ. Να δέχονται τις κατάλληλες πάσες όταν η άμυνα δεν τους έχει κλείσει, κρύβονται στην πλάτη της άμυνας και από γωνία μπορούν να σκοράρουν. Κράλης στον Μισαηλίδη. Από τη γωνία τώρα ο άλλος εξτρέμ, ο Παπαγιάννης, το 4-6. Συνεχώς με ένα μικρό προβάρισμα ο αγαπός που καταφέρει να το εισαφαρίσει ο Ιωνικός Αθηδέα. Τώρα έχουμε το λάθος. Άλλο ένα λάθος τώρα στη σειρά για τον αεροπό. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Μελετάκος στη γωνία. Άλλο ένα σουτ από τον Μπούτο, 2-2, τελευταίες δύο επιθέσεις για τον Ελευθέρη Μπούτο, 6-6. Για να δούμε τώρα άμα θα καταφέρει να παίξει καλή άμυνα ο Ιωνικός Αθηδέα και στη συνέχεια να πάρει το πρώτο προβάδισμα για τον Ιωνικό. Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να βγει μπροστά στο σκορ. Πρώτα 11 λεπτά του αγώνα βρισκόμαστε, 6-6. Δέκατη τρίτη αγωνιστική για την Α1 Premier Handball. Τώρα ένα ξαφνικό σουτ από τον Μισαηλίδη, αλλά δοκάρι και έξω. Ευκαιρία λοιπόν για τον Ιωνικό Αθηδέα να πάρει το πρώτο προβάδισμα του παιχνιδιού. Για να δούμε την επίθεση αυτή. Ο Μελετάκος με τον Κουκουλά. Μερικές πάσες. Τώρα Μελετάκος και πάλι θα προσποιηθεί ο Κουκουλάς. Τώρα ένα σουτ απίστευτο. Τέλει Χρήστος, αντίθετη μεριά, προσποίηση και με τόσο δυνατό σουτ είναι λίγο δύσκολο για οποιονδήποτε μεταφυλάκα. 7-6 λοιπόν, μπροστά ο Ιωνικός και τα χειροκροτήματα από τον Πάγκο. Ικανοποιημένο στην τελευταία επίθεση ο coach Αρβανίτης. Τρούλος. Ένα προσπίση και στη συνέχεια ο Μισαηλίδης θα πάρει το φάουλ. Μπαλαμένει στον αεροπό, τον Dynamic. Τώρα πολύ ωραία προσπίση. Τον Βρένκο δημιούργησε μόνος τις προϋποθέσεις, μια ατομική φάση εδώ για το 7-7. Οι δύο ομάδες έχουν πολύ πολύ ποιοτικούς παίκτες. Yeah.
ένα υποπίεση εκπληκτικό ότι ο Μπαλάσκας κατάφερε παρόλο την πίεση δύο παιχτών να σκοράρει και ο Σιγκάρης κάνει τρομερή απόκριση αλλά έχουμε πέναλτι και δίλεπτη αποβολή για τον Μελετάκο από ό,τι βλέπω. Το πέναλτι που θα εκτελέσει ο Ενιχτιέντο. Προσποιείται και θα κάνει το 8-8. Ο Βασίλης Λιόλιος έχει περάσει και τον ελληνικό οδηγό στο παιχνίδι στη θέση του Μελετάκου που έχει αποβολή, ενώ ο Δέλης Χρήστος, τώρα Λιόλιος, ενώ στη γωνία είναι ο Μπούτος και πάλι τώρα θα στοχίσει ο Λευτέρης Μπούτος. Πολύ καλή απόκριση του τερματοφύλακα του Βέρεμτσουκ. Τέλεση πάτε για τα πόδια του Σιγκάρη. Ήταν ο Κουκουτσίδης ο σκόρερ. Ενώ πέρασε και πάλι μπροστά ο Ρεπός. 9 οι εναλλαγές του προβαδίσματος στους αρκετές και είμαστε μόλις το πρώτο 15 λεπτό αγώνα και πολλές ισοπαλίες. Τώρα ο Γιώργος θα τον σταματήσει ο αντίπαλός του με φάουλ. Πολύ ωραία η απόκριση και πάλι από τον Βέρεμτσουκ, σκουματέσουτ. Επίθεση για τον αεροπό. Τώρα το σουτ, πολύ δυνατό από τον Κράλη, αλλά πολύ καλή η απόκριση του Σιγκάρη. Σιγκάρης εξαιρετικό σφαιρά, με τρεις πολύ δύσκολες αποκρούσεις, όπως και ο Βέρεμτσουκ, ο αντίπαλος των αποφυλάκας. Μένει το 8-9. Ενώ έχουμε μπάλα και πάλι για τον αεροπό. Σαλίδη, τώρα στο τσέμπο. Σπίση, το σπίση και μάλλον θα καταλήξει στα δίχτυα από τον Μισαλίδη, ήταν το γκολ. 8-10, πρώτη φορά ο Ρεπός με δύο τέρματα διαφορά. Χρήστος στον Κουκουλά. Γιώργος. Τώρα ξεκινάει η επίθεση του Ιωνικού Αθηδέα. Πολύ ωραία πάσα στον Παπαδόπουλο
και το 9-10 είναι γεγονός. Πολύ ωραία όμως, άλλο ένα σουτ δυνατό του Σετζένκο. Έχει κάνει, θα κερδίζει με ο Σετζένκο στα πρώτα λεπτά. Έχει δει μερικά ωραία σουτ δυνατά. Άλλωστε αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του. Βέβαιος τώρα. Σπίση καλή από τον Ευρώπο. Ενώ τώρα ο Λιόλιος θα πάρει το φάουλ σε ένα σουτ που επιχείρησε. Πολύ ωραίο σουτ, δυνατό, αλλά η μπάλα προτερήθηκε για τον Νικόφιδο. Ήταν από τον Ευελιχρήστο που πλάταξε το δεκάρι πραγματικά. Κουνήθηκε όλο θέμα. Πολύ ωραία παιχνίδι. Παρακολουθούμε. Ωραία. Δεν έγινε πριν, έγινε τώρα όμως για τον Θεόδωρο Βέλη Χρήστο. Πολύ ωραίο το δέρμα του. 10-11. Σημάδεψε πολύ σωστά ο Βέλη Χρήστος. Δεν είχε πολλά περιθώρια ο Βέλεντσουκ. Καματοφυλάδα στο ρεπού. Τώρα ο Σετζένκο, μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά ο Τζουβάρας, όχι συγγνώμη, Κράλης ήταν ο σκόρερ τώρα, που δείχνει από το τέρμα που πέτυχε να αισθάνθηκε ένα μικρό τράβηγμα. Να δούμε και τώρα σαν να χωλένει, να δούμε άμα, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάνω στην προσπάθεια ενδεχομένως να ένιωσε κάποιο τράβηγμα. Το σκορ είναι 10-12. Τώρα Ελιχρήστος, Κρουλ. Ένα σουτ πάρα πολύ ωραίο από τον Κουβουλά και το 11-12. Ενώ όπως δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ο Κράλης έχει ένα τράβηγμα και θα αναγκαστεί να περάσει στον πάγκο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να επιστρέψει το παιχνίδι. 11-12 λοιπόν, το μάτι συνεχίζεται. Έχουμε την επίδοση για τον Ερωπομάν Dynamic. Μισαελίδης πάντα σε ρόλο playmaker. Ενώ ο Σετζένκο άλλο ένα δυνατό σουτ και έχουμε το 5. Ο διαιτητής θα υπήρξε το σημείο που θέλει να επαναληφθεί η φάση και Τζουβάρας, ένα σουτ δυνατό του Μισαηλίδη, αλλά μπάλα εκτός, την έλεγχε ο Σιγκάρης. Τώρα γρήγορη επίθεση και ο Βελιχρήστος θα έχουμε καλευτεί την αδράνεια και το ότι δεν έχει προλάβει να πάρει σωστές θέσεις η άμυνα του αεροπού και θα κάνει το 12-12 με ισοπαλία στο παιχνίδι και ενώ το ρολόι λέει λίγο περισσότερα από 8 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας. 13η αγωνιστική για την Α1 Handball ανδρών. Τώρα είναι καλή άμυνα του Ιωνικού Αφιδέα, αλλά από τη γωνία ο Κουκουτσίδης θα βάλει τα απαραίτητα φάλτσα στην μπάλα και θα κάνει το 12-13. Στόλου έχει περάσει για τον Ιωνικό Φιδέα. Τώρα πολύ ωραία κίνηση, προσκύνηση
του Βασίλη Λιόλιου, που από όταν πέρασε το παιχνίδι είναι εξαιρετικός. Δημιούργησε βάση μόνος του και εκτέλεσε για το 13-13, ενώ και τώρα η μπάλα εκνέει τον Ιωνικό, που έχει ευκαιρία να περάσει και μπροστά. Για να δούμε. Την επίδυση του Ιωνικού. Βασίλης Λιόλιος. Μπούτος τώρα, ενώ ένα κάπως σκληρό φάουλ στον Πουκουλά. Συνεχίζεται η επίθεση, ένα σούτ εκπληκτικό. Παρακολουθήσαμε όλοι τον Δένι Χρήστο, που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός σήμερα. Πολύ ποιοτικός παίκτης, εξαιρετικές εκτελέσεις σήμερα από τον Θοδωρή Δένι Χρήστο. 14-13. Μισαουλίδης και πάλι. Για να δούμε άμα θα συνεχιστεί αυτό το μία σου και μία μου στα προβαδίσματα. Γενικός Αφιδέα και με αεροπός Μαντανάμι. Τώρα είναι μπροστά Γενικός. Ενώ έχουμε επιθετικό φαλ, δεν μετράει όσο πήρατε στη συνέχεια. Βασίλης Λιόλιος. Ευκαιρία για τον Ιωνικό τώρα να περάσει με δύο τέρματα μπροστά. Για να δούμε. Τελικά οργανωμένη επίθεση. Προσπάθησε να εχνιδιάσει κάπως την άμυνα του Αραπού, αλλά ο κόουτς Αρβανίτης ζήτησε οργανωμένη επίθεση. Το σύστημα τώρα από τον Λιόλιο για τους συμπαίκτες του. Ενώ έχουμε μια διακοπή. Κάτι λέει στον Κουκουλά. Μια μίνι διακοπή τώρα, καθώς κάτι υποδιδητής στον Κουκουλά για τη φανέλα του. Έχουμε και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Λιόλιος, ενώ Βασιλείου έχει περάσει το παιχνίδι για τον Ιωνικό Φιδέα. 5 λεπτά, λιγότερο από 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Βασιλείου προσποιείται, θα περάσει, αλλά θα κερδίσει το φαουλ από τα τραβήγματα των αμυντικών των παιχτών του Αεροπού. Εξαιρετικό σουτ και πάλι το Δελή Χρήστο, αλλά η μπάλα αυτή τη φορά θα περάσει εκτός. Στη γωνία, πολύ ωραία εκτέλεση, ψιλοκρεμαστή. Η μπάλα στο δοκάρι και έξω, θα μείνει το 14-13. Ενώ έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού, σε περίπου ένα λεπτό μαζί.
Επιστρέψαμε, ολοκληρώθηκε το time out που ζήτησε ο κύριος Αρβανίδης για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του, καθώς έχουμε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο και καταλαβαίνετε ότι η όποια μικρή ή μεγάλη διαφορά στο προβάδισμα για την ομάδα του είναι πολύ πολύ σημαντική. Επίθεση τώρα η γωνία, Δημοχρήστος, Βασιλείου. Έχουμε παράβαση, η μπάλα είναι για τον Ευρωπό. Ένα σουτ, πάρα πολύ ωραίο, στην αντίθετη μεριά ο Σιντάρης από την προσποίηση του Μιξαηλίδου για τα 14-14, ενώ ο Βασιλείου τώρα απαιτήθηκε το πρώτο γκολ για σήμερα, 18-14. Και αμέσως το 15-15 για τον Αεροπό. Λιόλιος στην επίθεση και με την μπάλα. Χρήστος, ξαφνικός, ούτυρα, δεν πόσο δυνατό ήταν και ο Βέρεμτσουκ θα κάνει μια πολύ πολύ δύσκολη απόκριση. Είναι τόσο δυνατό το ασούτ που μπορεί και από μια απόκριση να χτυπήσει κάποιος τερματοφύλακας από το πόσο δύναμη έχουν τα ασούτ. Ο Μισαλίδης στη γωνία, η μπάλα και ο Τσιγκάρης είναι εκεί. Με σωστή τοποθέτηση θα διατηρήσει την ισοπαλία. Λιόλιος Βασιλείου. Χρήστος στη γωνία η μπαλά και τώρα, αλλά δεν θα κάνει μπάλα στο παιχνίδι. Έχουμε το δεύτερο γραμμάρι, αυτή τη φορά είναι για τον Αεροπό Mind Dynamic. Ολοκληρώθηκε και αυτό το time out. Να δούμε ποιο θα είναι το σκορ. Πριν δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια. Αυτή τη στιγμή είναι στην ισοπαλία. Να δούμε και αν θα έχουμε κάποιον που θα έχει προβάδισμα στο ημίχρονο. Και τη στιγμή η επίθεση είναι για τον Αεροπό Mind Dynamic. Σεντζέν. Πολύ καλή εκτέλεση, άλλη μία σήμερα, 15-16. Πάρα πολλές συναλλαγές του προβαδίσματος, πραγματικό ντέρμπι. Δεν μπορούσε να είναι πιο ντέρμπι σύμφωνα με την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχει χαθεί το μέτρημα κιόλας και είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Το πόσες φορές έχει αλλάξει το προβάδισμα και η μέγιστη διαφορά που θυμάμαι ήταν τα δύο τέρματα.
Τώρα θα εσοβαρήσει ο Ερυχρίστος, άλλο ένα πολύ ωραίο τέρμα. Άλλη μία ισοπαλία. Και το ρολόι λέει λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα. Θα δούμε, θα δούμε, θα μιλήσει όλοι ο ρεπός στην επίθεση, να δούμε αν θα βρει καλές προϋποθέσεις για μια εκτέλεση. Τώρα μια πάσα λάθος και ο Φουγκάρης θα προλάβει. Για να δούμε, έχουμε το τέρμα του Παπαδόπουλου, αλλά σύμφωνα με τον διευθυντή του αγώνα δεν θα μετρήσει. Συνεπώς το σκορ του ημιχρόνου είναι το 16-16. Ίσως έπρεπε να σουτάρει λίγο νωρίτερα ο Παπαδόπουλος, καθώς οριακά, πάρα πολύ οριακά, δεν πρόλαβε το χρονόμετρο. Εμείς λοιπόν σε περίπου 10 λεπτά και θα είμαστε και πάλι μαζί, πάμε να παρακολουθήσουμε μερικές διαφημίσεις. Πάνω από όλα είναι η υγεία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και, το κυριότερο, που νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Οι ασθενείς εμπιστεύονται και βασίζονται στους γιατρούς τους. Οι γιατροί μας εμπιστεύονται και βασίζονται σε εμάς. Δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτή την αρχή. Ποτέ. Σήμερα η τεχνολογία είναι πιο σημαντική όσο ποτέ για την υγεία. Και η τεχνολογία θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στην υγεία αύριο. Αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε την καλύτερη τεχνολογία. Σήμερα και αύριο. Αναζητούμε τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα της ιατρικής. Τους βοηθούμε να αναπτυχθούν και υιοθετούμε τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες, ώστε να είμαστε σίγουροι πως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με ασφάλεια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Εφαρμόζουμε και ανταλλάσσουμε τις καλύτερες πρακτικές ανάμεσα στα ιατρικά κέντρα μας και το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό μας. Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Πάντα. Νοιαζόμαστε για το πώς νιώθουν οι ασθενείς μας. Γι' αυτό και κάνουμε την κάθε επίσκεψη όσο πιο άνετη μπορούμε. Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και το κυριότερο, γιατί το κάνουμε. Μοιραζόμαστε τη γνώση μας. Η υγεία είναι το πάθος μας. Και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και, το κυριότερο, που νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Οι ασθενείς εμπιστεύονται και βασίζονται στους γιατρούς τους. Οι γιατροί μας εμπιστεύονται και βασίζονται σε εμάς. Δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτή την αρχή. Ποτέ. Σήμερα η τεχνολογία είναι πιο σημαντική όσο ποτέ για την υγεία. Και η τεχνολογία θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στην υγεία αύριο. Αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε την καλύτερη τεχνολογία. Σήμερα και αύριο. Αναζητούμε τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα της ιατρικής. Τους βοηθούμε να αναπτυχθούν και υιοθετούμε τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες, ώστε να είμαστε σίγουροι πως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με ασφάλεια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά.
εφαρμόζουμε και ανταλλάσσουμε τις καλύτερες πρακτικές ανάμεσα στα ιατρικά κέντρα μας και το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό μας. Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Πάντα. Νοιαζόμαστε για το πώς νιώθουν οι ασθενείς μας. Γι' αυτό και κάνουμε την κάθε επίσκεψη όσο πιο άνετη μπορούμε. Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και το κυριότερο, γιατί το κάνουμε. Μοιραζόμαστε τη γνώση μας. Η υγεία είναι το πάθος μας. Και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και, το κυριότερο, που νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Οι ασθενείς εμπιστεύονται και βασίζονται στους γιατρούς τους. Οι γιατροί μας εμπιστεύονται και βασίζονται σε εμάς. Δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτή την αρχή. Ποτέ. Σήμερα η τεχνολογία είναι πιο σημαντική. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και, το κυριότερο, που νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Οι ασθενείς εμπιστεύονται και βασίζονται στους γιατρούς τους. Οι γιατροί μας εμπιστεύονται και βασίζονται σε εμάς. Δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτή την αρχή. Ποτέ. Σήμερα η τεχνολογία είναι πιο σημαντική όσο ποτέ για την υγεία. Και η τεχνολογία θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στην υγεία αύριο. Αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε την καλύτερη τεχνολογία. Σήμερα και αύριο. Αναζητούμε τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα της ιατρικής. Τους βοηθούμε να αναπτυχθούν και υιοθετούμε τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες, ώστε να είμαστε σίγουροι πως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με ασφάλεια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Εφαρμόζουμε και ανταλλάσσουμε τις καλύτερες πρακτικές ανάμεσα στα ιατρικά κέντρα μας και το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό μας. Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Πάντα.
Νοιαζόμαστε για το πώς νιώθουν οι ασθενείς μας. Γι' αυτό και κάνουμε την κάθε επίσκεψη όσο πιο άνετη μπορούμε. Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και το κυριότερο, γιατί το κάνουμε. Μοιραζόμαστε τη γνώση μας. Η υγεία είναι το πάθος μας. Και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας για το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ του αγώνα Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και Αεραπός Mandynamic Ιωνικός Αμφιβέα. Έχουμε ένα πραγματικό ντέρμπι στο κλειστό με αρκετό κόσμο και σήμερα άλλο ένα εντός έδρας παιχνίδι, το Ιωνικό Αμφιβέα. Έχουμε λοιπόν ένα πραγματικό ντέρμπι, καθώς το σκορ είναι 16-16 στην ισοπαλία και όποιοι παρακολουθήσατε και το πρώτο ημίχρονο θυμάστε ότι προηγήθηκε από τις συναλλαγές των σκορ και του προβαδίσματος. Το μέγιστο προβάδισμα ήταν τα δύο τέρματα, ενώ ο Δελιχρήστος από ένα σουτ και δεχτεί το φάουλ. Ευτυχώς είναι καλά ο παίκτης του Ιωνικού, δεν έχει κάτι το σοβαρό. Όπως είπαμε λοιπόν, πραγματικό ντέρμπι και δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Τι να ξεκαθαρίσει άλλωστε όταν το μάτς είναι στην ισοπαλία, σαν να ξεκινάει το παιχνίδι τώρα στην ουσία. Ο Μελετάκος στην επίθεση για τον Ιωνικό Αμφιβέα, playmaker, ανήλθε. Ελιχίστος, εκπληκτικό, εκπληκτική εκτέλεση από τον Θεόδωρο Δελιχρήστο. Είπαμε και πριν ότι οι δύο ομάδες με μόλις μία θέση και μία νίκη διαφορά στο πρωτάθλημα της Α1 Handball Premier θέλουν πολύ τη νίκη και τους ίδιους λόγους. Από την πλευρά του Ιωνικού θα έχει το συν 2 στις νίκες, ενώ ο Αεροπός με νίκη φτάνει τον Ιωνικό. Οπότε καταλαβαίνετε την κρισιμότητα, ενώ ο Συγκάρης είναι στη σωστή θέση προηγουμένως για το να κρατήσει το σκορ. Και από την άλλη πλευρά ο Βέλιμτσουκ με την διακόπτωση. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ σημαντικό να είναι σε καλή κατάσταση οι δύο τροματοφύλακες. Τώρα ο Ομιθρέγκο σε Τζέγκο, πολύ ωραία τα τέρματα του Σετζέγκο στο πρώτο ημίχρονο, ενώ έχουμε σύμφωνα με τους διαιτητές δίλεπτη αποβολή στον Παπαδόπουλο, γιατί θεώρησαν ότι ήταν αρκετά σκληρό το φάουλ
Διαφωνεί ο παίκτης του Ιωνικού Αφηβέα. Και έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Μουσαουλίδης. Σετζένκο. Ενώ έχουμε το κλέψιμο, αλλά η μπάλα θα διατηρηθεί για τους συνοδηγητές και τα αεροπό. Σετζένκο, εκπληκτικό σουτ, πέρασε από πολύ πολύ δύσκολο σημείο για το 17-17. Τι μάτς βλέπουμε, πραγματικά. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, θα κρυθεί στα τελευταία λεπτά. Ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος, ποια ομάδα θα είναι εκείνη που θα πάρει τις σωστές αποφάσεις και ποια ομάδα το θέλει περισσότερο. Χρήστος, εκπληκτικό σουτ, ελευθερώθηκε, αλλά με το δεξί χέρι θα κάνει μια πολύ πολύ δύσκολη απόκρουση, ενώ σε κενό τέρμα θα στοχίσει ο τερματοφύλακας του αεροπού. Είναι από τις φάσεις που απουσίαζε το τέρμα ο Σιγκάρης, όπως και τώρα. Χρήστος τον ο Μαντζόπουλος έχει περάσει για τον Ιωνικό, ενώ πολύ καλό το σουτ είναι από τον Μελετάκο, αλλά η μπάλα εκτός. Ήταν πολύ δυνατό, δεν ξέρω άμα είχε κάποιο ρίξιμο για τέρμα, αν θα είχε αποκρούσει ο τερματοφύλακας του αεροπού. Μένει το 17-17. Σετζένκο. Προσποίηση, θα γυρίσει και θα πάρει το φάουλ. Πολύ καλός, έχει χαμηλό κέντρο βάρους ο Σετζένκο. Ενώ τώρα έχουμε μπάλα για τον αεροπό. Κάποιες διαμαρτυρίες. Ενώ ο, αν είδα καλά, είναι ο 19, ο Μισαηλίδης, ναι, σαφώς, ο Μισαηλίδης ήταν, που έκανε το 17-18. Προβάδισμα καινούργιο τώρα για τον αεροπό. Σετζένκο και επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ που θα καταλογιστεί στον Σετζένκο. Το κέρδισε πολύ έξυπνα ο Μελετάκος. Προσποίηση Μελετάκος, τώρα έχει ανέβει πολύ ένταση του παιχνιδιού. Και όλο θα ανεβαίνει όσο περνάει η ώρα, ενώ έχει επιστρέψει και ο Παπαδόπουλος. Μελετάκος, αποστόλου, πολύ καλό το σουτ, καλά η μπάλα. Θα καταλήξει τελικά στο τέρμα. 18-18, καινούργια ισοπαλία. Και έχουμε πέναλτι για τον αεροπό. Περνάει αντί του Σιγκάρη ο Μπραουδάκης στο τέρμα. Στην εκτέλεση του πέναλτι θα είναι ο Νουφρέγκο. Η ευκαιρία να δώσει ξανά
να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. Θα το κάνει 18-19. Προσποιείται, μόνος του του είναι εκτέλεση 19-19. Είδατε τι έκανε ο Μελετάκος, πολύ ποιοτικός παίχτης, playmaker. Και τώρα έχουμε και το κλέψιμο που τρέχει, αλλά έχουμε δηλωτή αποβολή. Για να δω τώρα, ο Μαντζόπουλος έκανε το κλέψιμο, έφυγε στην επίθεση και έχουμε κίτρινη κάρτα στον πάγκο του Aeropiman Dynamic. Οι διαιτητές, να δούμε, θα πάνε στο video replay, θα πάνε στο video replay οι διαιτητές. Για να δούμε τη φάση που προηγήθηκε. Δουλεύει η αποβολή στον Μισαηλίδη. Τελικά δεν θα πάνε στο video replay. Έχουμε πέναλτι που θα το εκτελέσει ο Χαντέλης. Χαντέλης, μπάλα θα πάει στο δοκάρι. Θα υποφεληθεί ο ίδιος, αλλά ο Παπαδόπουλος έχει κάνει φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Χάθηκε εδώ ευκαιρία για το προβάδισμα. Μένει η ισοπαλία. Τώρα ένα επιθετικό φάουλ από τον Τζουβάρα. Επίθεση για τον Aeropiman Dynamic. Στη γωνία η μπάλα, το σουτ ψιγκάρης, όμως εκπληκτική απόκριση, το σουτ ήταν από τον Παπαδόπουλο. Μελετάκος
είμαστε στο 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Μαντζόπουλος το σκουρούτο, αλλά είναι καλή άμυνα. Του Σετζένκο, Ελίου Χρήστος. Θα το δεις το φάουλ, μπαλακνό για τον Ιωνικό. Σουτ, εκπληκτικό σουτ. Εκπληκτικό Μαντζόπουλος. 21-19, συν 2 και time out από τον Αεροπό. Εκπληκτικό, τώρα το momentum είναι για τον Ιωνικό Αφηδέα. Επανήλθαμε, βλέπετε το time out, καθώς ο κύριος Τζουβάρας, βλέποντας την ομάδα του να είναι πίσω με δύο τέρματα, ζήτησε το time out. Σαφώς δεν θέλει τώρα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού να βρεθεί κι άλλο πίσω. Το momentum είναι για το Ιωνικό Αφηδέα. Πίση. Ωραία κίνηση. Καλά, έχουμε τώρα το φάουλ που έγινε πάνω στον Μισαηλίδη. Σεντζένκο προς πίση, σουτ, μπάλα στον ουρανό του γηπέδου. Από τη δύναμη που είχε το σουτ και η τράνταξ στο δοκάρι, μένει το 21-19 και ευκαιρία για τον Ιωνικό για ένα συν 3. Ναι, θα γίνει 22-19, συν 3 για πρώτη φορά ο Ιωνικός. Πολλά τα μπράβο και τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Ιωνικού και από τον Πάγκο, τον κύριο Αρβανίτη. Τζένκο, Μισαηλίδη, στη γωνία η μπάλα. Φωνάζουν για καλή άμυνα από τον Πάγκο Ιωνικού. Τώρα ο Παπαγιάννης. Και έχουμε το φάουλ. Δίλεπτη η αποβολή για τον Χρήστο Μπαλάσκα. Και διακοπή και να σκουπιστεί το γήπεδο. Το συν 3 του Ιωνικού του έχει δώσει τώρα ψυχολογία και θέλει να παίξει και καλή άμυνα τώρα. Σαφώς το πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Προς τώρα γολάθος, η παράβαση. Και ο Παπαδόπουλος λέει στους συμπαίκτες του να κάνουν οργανωμένη πίεση. Τώρα υπάρχει ανάγκη από σωστές επιλογές. Μελετάκος. Στο Μαντζόπουλο θα πει την επίθεση της ομάδας του.
έχει, είναι και ο Μπούτο στη γωνία έτοιμος να σκοράρει ο Θελιχρίστας τώρα από τα μαρκαρίσματα. Ομιλητές μάχες πραγματικά. Θελιχρίστος διατηρεί στην κατοχή η ομάδα του. Μελετάκος. Ωραία. Εδώ η εφαρμογή του συστήματος του Ιωνικού Αφηδέα. Και ο Τρούλος, ο Χαράλαμπος, θα κάνει το 23-19 συν 4. Τώρα είναι η στιγμή που φαίνεται ο Ιωνικός να ανεβάζει πολύ την απόδοσή του. Σίγουρα ο κύριος Αργανίτης πολύ ευχαριστημένος στο τελευταίο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Ενώ βλέπετε τι μάχες δίνονται στο παιχνίδι. Είναι αν μη τι άλλο ένα άγγιγμα της επαφής, ενώ ο Τρούλος όπως πανηγύρισε το γκολ, άλλο τόσο θα πανηγυρίσει και το κλέψιμο. Ένα κλέψιμο σε αυτό το σημείο σε δυναμή εν μέρη με τέρμα πραγματικά. Επίθεση Ιωνικός Αφηδέα και ευκαιρία για να μεγαλώσει κι άλλο τη διαφορά, ενώ έχουμε περάσει το μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Παντζόπουλος θα πάρει το drive και έχει και την τύχη. Αν έχει τύχη διέβαινε, που λένε, γιατί με το δοκάρι θα καταλήξει μπάλα εντός τέρματος. Και το 24-19, τρομερό δεκάλεπτο από τον Ιωνικό Αφηδέα. Σε επίδεση και άμυνα, σε Ντέμκο, έχει σκληρύνει πολύ στην άμυνα ο Ιωνικός. Δεν βρίσκει καθόλου τους διαδρόμους που θέλει ο αεροπός Man Dynamic. Προσποίηση, Μιχαηλίδης τώρα σε Ντέμκο, θα βρει τέρμα που δίνει μια μικρή ανάσα στον αεροπό από αρκετή ώρα. Ώρα... άλλο ένα όμως θέμα του Λευτέρη Μπούτου. Αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο του Λευτέρη Μπούτου για το δεύτερο ημίχρονο. Σειρά τώρα του Μπούτου να αναλάβει. 25-20. Με το 25-21. Τώρα Μελετάκος. Αντζόπουλος, προσποίηση, σουτ, μπάλα στο δοκάρι. Ακούστηκε σε όλο το γήπεδο το δοκάρι. Πέρασε, φαντάζομαι και στα δικά σας αυτιά μετάδοση. 25-21. Τώρα θέλει να επανέλθει στο σκορ σίγουρα ο αεροπός, καθώς δεν έχει τελείων πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να επανέλθει να μειώσει τη διαφορά. Τα τέσσερα τέρματα δεν βιάζουν με τον Ιωνικό Αφηδέα και πηγαίνει σε οργανωμένες επιθέσεις. Δεν έχει λόγο άλλωστε να βιαστεί, καθώς θέλει και να δοκαμίσει στον χρόνο και να έχει την καλύτερη δυνατή επιλογή στην επίθεση. Μελετάκος, προσποίηστε και από την άλλη πλευρά η μπάλα, την άλλη ο goalkeeper του αεροπού, 26-21.
Σοτζένκο. Κλείνει καλά η άμυνα στο Σοτζένκο, είναι επικίνδυνος. Ενώ τώρα ο Μισαηλίδης από μια καραμπόλα άλλαξε η πορεία της μπάλας. Θα καταφέρει να σκοράρει. Ήταν δυνατό το σουτ και κατέληξε το τέρμα. Εδώ ήταν άτυχος ο Σιγκάρης, ο goalkeeper του Ιωαννικού Αφιδέα. 26-22. Ματζόπουλος, Χρήστος. Το σπίτι, ωραία ο Χρήστος. Ματζόπουλος, ένα σουτ εκτός και αυτό ήταν ψηλό. Τώρα θα τζέντο, αλλά επιθετικό φάουλ που πανηγυρίζει κιόλας ο Παπαδόπουλος. Επιθετικό φάουλ σε τζέντο πάνω στον Παπαδόπουλο. Ενώ όπου να είναι μπαίνει με το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού εδώ στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας. 13η αγωνιστική, Αλφαέρα Πρέμιερ Χάντμπολ Ανδρών. Δέλμπι στην ένατη θέση ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, στην 10η μόλις κάτω του Αεροπός Man Dynamic. Μελετάκος, σπίση, Ματζόπουλος, Χρήστος θα περάσει και το 27-22 είναι γεγονός. Βρίσκει λύσεις στην επίθεση ο Ιωνικός Αφιδέα, κάτι πάρα πολύ πολύτιμο αυτή τη στιγμή. Και λίγο έλειψε να γίνει το κλέψιμο, αλλά σύμφωνα με διαιτητές υπάρχει φάουλ. Κλέψιμο τώρα θα γίνει τελικά. Ματζόπουλος, Σιγκάρης, αργή επίθεση οργανωμένη. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο ήδη. Λιγότερο από 9 λεπτά. Για να δούμε. Γενικός Αφιδέα, Αεροπός 27-22. Το συμπέγγιο τώρα του Ιωνικού είναι μια καλή διαφορά θα λέγαμε, αλλά όχι ασφαλής διαφορά. Σαφώς. Τώρα 28-22, Δελουχρήστος, πολύ πολύ δυνατό το σουτ με την προσποίηση. Για το 28-22 λοιπόν, εκπληκτικό του δεύτερο ημίχρονο που κάνει ο Ιωνικός. Οι δύο ομάδες είχαν πάει στα αποδυτήρια στην ισοπαλία, τώρα έχει ένα συν 6. Ο γηπεδίκος Ιωνικός Αφιδέα, ενώ βρίσκει τέρμα ο Κουκουτσίδης, είναι ο σκόρερ για τον Αεροπό Man Dynamic, 28-23. Μελετάκος, Φιλιππίστος, είναι εκείνος που έχει την πλειοψηφία των επιθέσεων, καθώς οι τελειώσεις του είναι εξαιρετικές. Τώρα θα αποκρούσει ο goalkeeper του Αεροπού, ενώ ο Σιγκάρης, εκπληκτική απόκρουση, ενώ έχουμε το φάουλ, αλλά η απόκρουση του Σιγκάρη με το δεξί χέρι είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα είναι μόνος του εκεί και σαφώς ο Νουφιένκο θα κάνει το 28-24. Λίγο για λίγη ώρα έγραψε το ταμπλό 28-25, αλλά το σωστό σκορ είναι 28-24. Διορθώθηκε. Έχουμε το time out, ζητάει ο κύριος Αρβανίτης, καθώς έχουμε μπει τελευταία λεπτά του αγώνα και καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει να χαθεί η διαφορά της ομάδας του.
Ανοίγαμε το τέτοιο timeout που ζήτησε ο γενικός αμφιβέα κ. Σαρβανίτης. Βλέπει την ομάδα του στο συν 4 να έχει το σκορ που θέλει, ωστόσο πρέπει και να το διατηρήσει. Για αυτόν τον λόγο κράτησε πίτζι σε timeout να δώσει οδηγίες στους παίκτες του για τα τελευταία περίπου 6,5 λεπτά. Τώρα ο Λιόλιος που έχει περάσει θα κάνει το επιθετικό φάουλ σύμφωνα με το διαιτητή του αγώνα. Θέλει να κάνει τώρα, αν μη τι άλλο, να βιαστεί κάπως ο αεροπός, ενώ έχουμε δίλεπτη αποβολή για τον Παπαδόπουλο, αν βλέπω καλά. Ναι, εκείνος είναι. Στη θέση του θα περάσει ο Ελευθέρης, ο Μπουτός. Όχι, δεν θα περάσει ακόμα. Μισαηλίδης. Τσεντέντε. Πάλι Μισαηλίδης. Μια προσπάθεια για την τροφοδοτή στον Τζουβάρα, αλλά είναι εκεί ο Τούλος, ο Χαράλαμπος, που με τις εξαιρετικές του άμυνες τελευταία λεπτά έχει κάνει κάποια κλεψίματα πολύ πολύ σημαντικά για το κοινωνικό. Άλλη μια αργή επίθεση τώρα για τον Ιωνικό. Πίεση ψηλά από τον αεροπό αυτή τη στιγμή. Δελιχρήστος περνάει και έχουμε το φαουλ. Χρήστος, Λιόλιος, Ματζόπουλος. Λιόλιος, το σκορ είναι 29-24 από τον Βασίλη Λιόλιο. Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα άλλαξε πορεία, αλλά είναι πάλι πολύ δυνατός του Λιόλιου για το 29-24, πολύ πολύ σημαντικό τέρμα. Στη γωνία, εκπληκτική εκτέλεση τώρα και από την άλλη πλευρά από τον Κουκουτσίδη. 29-25. Για να δούμε. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο 5 λεπτό, λιγότερο από 5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Χρήστος. Πάλι Βασίλης Λιόλιος. Διαστήνα ο Μαντζόπουλος, ένα ωραίο σούτ αλλά εκτός. Το κάνει σε όλη την επίθεση τώρα ο Ιωνικός Αμφιβέα. Προσποίηση στη γωνία και πάλι ο Κουκουτσίδης, αλλά ο Συγκλάδης με το πόδι θα πει όχι. 29-25. Σετ αργή επίδεση και πάλι για τον Ιωνικό Αμφιβέα. Δεν θέλει να βιαστεί σαφώς. Συν 4 που κάνει. 3 λεπτά και κάτι στο ρολόι. Δελιχρήστος. Έχουμε παράβαση. Θέλει να βιαστεί τώρα ο αεροπός. Προσποίηση και η μπάλα θα είναι εκτός από τον Μισαηλίδη το σουτ, αλλά η μπάλα εκτός, πολύ καλή άνοιγμα από τον Ιωνικό Αμφιβέα. Μελατάκος, το σουτ. Κάπου βρήκε η μπάλα και στη συνέχεια κατελήζει το τερματοφύλακα. Για να δούμε, 2,5 λεπτά. Βλέπει
Το χρόνο να κοιτάει υπέρ, να κυλάει υπέρ του ο Ιωαννικός. Σιγκάρης με το πόδι. Άλλη μια εξαιρετική απόκριση. Σιγκάρης σήμερα είναι εκπληκτικός. Και αν αναγνωρίζετε από όλο το γήπεδο, χειροκροτήματα για τον goalkeeper του Ιωαννικού. Ζόπουλος σπίση και θα πάρει το φάουλ. Τελευταία 1,5 λεπτό του αγώνα. Δύσκολα αλλάζει κατάσταση εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Μελετάκο στη γωνία, αλλά το λάθος. Ξεκίνησε λίγο νωρίτερα την προσπάθειά του ο Μπούτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Πασέρ έχει την ευθύνη. Ενώ τώρα ο Κουκουτσίδης αφήγει μπάλα από τον Κουκουτσίδη και έχουμε το φάουλ. Μπαίνει μέσα το τελευταίο ένα λεπτό, ήδη οι πανεγυρισμοί στον μπάγκο του Ιωαννικού έχουν ξεκινήσει. Φαίνεται ότι θα πάρουν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, καθώς είχαν μία νίκη διαφορά από τον Aeroman Dynamic. Και τώρα θα έχουν δύο διαφορά. Δοκάρι το σούτ από τον Βίλι Χρήστο. Βρέχει ο Ροπός Μισαηλίδης. Προσπίση, θα πάρει το φάουλ. Όλοι που μισό λεπτό δίνει ολοκλήρωση στο αγώνα. 29-25. Να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Ο νικητής ασφαλώς είναι ο Ιωαννικός Αφηδέα. Πληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ιωαννικό. Βγήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά παρακολουθήσαμε συνολικά ένα εκπληκτικό παιχνίδι και οι δύο ομάδες, και ο Ροπός το ήθελε πάρα πολύ το παιχνίδι, ήταν πολύ καλός. Ωστόσο, εντάξει, λεπτομέρειες, ο Ιωαννικός ήταν πιο αποτελεσματικός. Τώρα έχουμε ένα φαουλ, δίλεται αποβολή, ωστόσο θέλει 10 δευτερόλεπτα, ζητάει και συγγνώμη. Πάρα πολύ καλή κίνηση εδώ του Μελετάκου, του παίχτη του Ιωαννικού, ζητάει συγγνώμη, καθώς θέλουν 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Όλα καλά, είναι καλά ο παίχτης του Ροπού. Τελευταία επίθεση λοιπόν, για να δούμε άμα θα βρει κάποιες καλές προϋποθέσεις ο Ροπός. Έχουμε το σούτ, αλλά και τώρα ο Σιγκάρης είναι εκεί με το αριστερό χέρι. Τέλος αγώνα, 29-25. Εδώ στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας, νικητής ο Ιωαννικός Νέας Φιλαδέλφειας. Παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, καθώς παίρνει τη διαφορά δύο νικών από τον 10ο Aeroman Dynamic και οι δύο ομάδες αξίζουν συγχαρητήρια για την εμφάνιση του σήμερα. Στις λεπτομέρειες πραγματικά κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι. Αλληλοσυγχαίρονται οι δύο ομάδες. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε από το κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας. Μέχρι λοιπόν το επόμενο αγώνα, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.